Καλημέρα σας. Γεια σας. Τι κάνετε? Καλά, εσείς? Μετά από 47 χρόνια επιστρέφουν τηλεοπτικά οι Πανθέοι. Πώς αισθάνεστε γι' αυτό? Εντάξει, πώς να αισθάνομαι, υπέροχα. Κυριαρχεί μια ευγένεια σε όλο το συνεργείο, σε όλους τους συναδέλφους. Είναι υπέροχο να συνεργάζεσαι με τέτοιους ανθρώπους και πόσο μάλλον σε ένα τόσο ωραίο βιβλίο. Συνεργασία σας με την Κάτια Δανδυλάκη πώς είναι? Υπέροχη. Χαίρομαι πάρα πολύ που γνώρισε επιτέλους την Κάτια ενώ σε δουλειά. Και αν και δεν έχουμε πολλές σκηνές μαζί, αλλά νομίζω ότι έπονται αρκετές. Τα γυρίσματα πώς πάνε? Τα γυρίσματα πάνε πολύ καλά. Συνεχίζουμε δυνατά, δυναμικά, με μεγάλη αγάπη για αυτό που κάνουμε, πίστη και σεβασμό. Ακούγεται ότι η σειρά ίσως μεταφερθεί το Σαββατοκύριακο, γιατί η ανταπόκριση του κόσμου δεν ήταν η αναμενόμενη. Δεν έχετε ακούσει τίποτα. Συνεχίζουμε με... Αυτά νομίζω ότι είναι απλά φήμες. Το κανάλι δεν έχει βγάλει κάτι τέτοιο, οπότε ό,τι λένε όλοι οι άλλοι είναι από άλλο τραγούδι και χορό. Όπως, εντάξει, τότε σας αφενίζω ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Δεν μπορώ να πω κάτι. Το να πάει Σαββατοκύριακο μια καθημερινή σειρά, δεν πάρα πολλά ρόλο, ενώ δεν είναι συμφωνίες αυτά με το κανάλι. Κοίταξε, για να είμαστε ειλικρινείς τώρα, επειδή έχει ακουστεί πάρα πολύ. Από την ώρα που ξεκίνησε η συγκεκριμένη σειρά, έχει ακουστεί πάρα πολύ τόσο στους δημοσιογραφικούς κύκλους, όσο και έχει γραφτεί και σε πολλά site, ότι είναι μια σειρά στην οποία επένδυσε πάρα πολύ ο Sky, έδωσε πάρα πολλά χρήματα, δεν είχε την ανταπόκριση που έπρεπε να έχει και ότι θα μετακομίσει λόγω της ανταπόκρισης. Είναι η πρώτη φορά που ένας από τους πρωταγωνιστές της συγκεκριμένης σειράς μιλάει και λέει ότι ξέρεις τι, μέχρι στιγμής δεν έχουμε κάποια τέτοια ενημέρωση. Δεν γίνει όλο αυτό. Συμφωνώ με τη Μέρη και έχω απορία καταρχάς. Γιατί, επειδή όταν βγαίνει μια σειρά, υπάρχει ένας αριθμός επεισοδίων που υπάρχει στο μυαλό του και ο άνθρωπος που φτιάχνει τη σειρά. Δεν ξέρω πώς αυτό θα επηρεαστεί και μπορεί να αλλάξει, αν γίνει κάτι τέτοιο. Και επίσης, δεν μπορεί να επηρεάσει και πάρα πολύ τα νούμερα μια σειρά. Δηλαδή, θέλω να σου πω ότι σε μια εκπομπή καθημερινή, που είναι ζωντανός οργανισμός, βλέπεις τι πάει, τι δεν πάει, αλλάζεις, προσαρμόζεις. Σε μια σειρά που βγαίνει, το έχεις χτίσει, το έχεις φτιάξει, δεν μπορείς να επηρεάσει πάρα πολύ τώρα, μετά. Μην το λες. Σε πολλές σειρές έχουμε δει ξαφνικά να, γίνουν κάποιες, να γίνονται κάποιες, κάποια guest συγκεκριμένα. Είναι όμως κάποια επεισόδια γυρισμένα ήδη. Ναι, αυτά που είναι γυρισμένα είναι γυρισμένα, αλλά έχουμε δει σε σειρές κατά περιόδους ότι γίνονται κάποια guest και κάποιες τονώσεις. Για πάντως υπάρχουν σειρές και αυτό έχει συμβεί, να μην ξεκινήσουν τόσο καλά και μετά να κάνουν πάτα. Δηλαδή, σειρές όπως π.χ. να θυμηθώ τα εγκλήματα που είχαν ξεκινήσει. Ακόμα και τη δεύτερη χρονιά. Ακριβώς. Και δεν πηγαίνανε καλά και ξαφνικά εκτοξεύονται. Ναι, απλώς η τηλεόραση πια, συγγνώμη που σε διακόπτω, δεν περιμένει καθόλου. Δεν δίνει καθόλου χρόνο στις παραγωγές να δείξουν τι μπορούν να κάνουν μετά από. Όχι μετά από τη δεύτερη χρονιά που είπες εσύ. Στους τρεις μήνες έχει πέσει ψαλίδι. Δυστυχώς. Έτσι είναι. Συγκεκριμένη σειρά, παιδιά όμως. Η συγκεκριμένη σειρά στο Sky έχει επενδύσει πάρα πολύ. Δεν μιλάμε για απλά μια σειρά που ξεκίνησε στο κανάλι, μιλάμε για τη σειρά που από πέρσι ακούμε συνέχεια. Ο ανταγωνισμός φέτος, παιδιά, είναι τεράστιος, για να είμαστε ειλικρινείς. Η μυθοπλασία σφίζει και όχι μόνο μυθοπλασία. Πάρα πολλά project τρέχουν εκείνη την ώρα που παίζουν οι Πανθέοι. Τέλος πάντων, λοιπόν.